News επισκεφθήκαμε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Αυτή τη φορά, όχι για να σας δείξουμε τι κάνει το κέντρο που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά γιατί θέλαμε να μιλήσουμε με τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Φίλιππο Ολυμπίτη. Τώρα, γιατί αυτό? Γιατί πληροφορηθήκαμε και μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η είδηση ότι πριν από 50 χρόνια ήταν ο σημεοφόρος του αγίματος των Τζολιάδων, στο ΝΑΤΟ παρακαλώ, που γιόρταζε τότε τα 20 του χρόνια. Και 50-70. Λοιπόν, πριν από και το ελληνικό κράτος έστειλε αντιπροσωπεία του πιο προβεβλημένου στρατιωτικού, δεν στρατιώτομαι, αγίματος καλύτερα. Ναι. Τζολιά, τη φρουρά, την προεδρική. Της εποχής εκείνης, και αν δείτε και φωτογραφίες, πραγματικά δεν θα το πιστεύετε. Ένας εκπληκτικός Τζολιάς. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Τώρα με πιάνει σε κάποια φάση που γιατί? Δεν ξέρω που το μάθατε. Να σας πούμε εμείς. Γιατί είμαστε... περάσαμε 50 χρόνια. 50 χρόνια, είδατε τίποτα δεν πάνε. Κάτι αναμνήσεις πίσω που εγώ θυμάμαι τα νιάτα της εποχής εκείνης. Όπως είπατε προηγουμένως, πριν 50 χρόνια είχα πάει αντιπρόσωπος και σημειοφόρος του ελληνικού κράτους, στο άγημα όπως το είπατε, των Τζολιάδων, στις Βρυξέλλες. Παρελάσαμε τα κράτη του ΝΑΤΟ με αρχηγό τον στρατηγό τότε στον Αμερικανό, τον Λέμιτζερ. Και όπως ξέρετε, μετά την παρέλαση θα δείτε και ορισμένες φωτογραφίες, γιατί βγήκαμε πρώτοι με συγχαρητήρια από τον στρατηγό και είμαστε στην δεξίωση που έγινε, είμαστε τα επίσημα μέλη της αντιπροσωπείας και εισαγωγή των στρατηγών, είμαστε στην είσοδο. Και να σας πω την αλήθεια, ότι τέτοιες χαιρετούσες θυμάμαι καμιά φορά και λέω εγώ ένας λοχίας ήμουν, απλώς λοχίας, και έκανα και φυσικά τα ορισμένα μήνες εφέδρου επιλογία. Περάσαμε πάρα πολύ καλά στην αίθουσα των αξιωματικών των στρατηγών. Υπήρχε την εποχή εκείνη ο Ζαμπέτας, θεός ημωρές του, ο Μαστοράκης, με το Λύκειο του Ελληνίδα και χορεύαμε το τσάμικα, τα μετοζάλια και ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι οι στρατηγοί που να φανταστείτε ότι ο στρατηγός ο Έλληνας μου έδωσε τη μυθική άδεια 25 μέρες διότι αντιπροσωπεύσαμε το ελληνικό κράτος άξια στην παρέλαση της Βρυξέλλης του ΝΑΤΟ, στην 20ετία του ΝΑΤΟ. Για μένα είναι συγκινητικό βέβαια ύστερα από 50 χρόνια να μου πηγαίνετε πίσω. Τη ζωή μου, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε τώρα κάτι. Είμαστε στην κεντρική πλατεία. Μας πλησιάζει ένας συνομήλικός σας και μας λέει: εσείς που είστε, λέει, καταπληκτικοί δημοσιογράφοι και πηγαίνετε στα ΜΕΑ, ξέρετε ότι ο Φίλιππος ο Πρόεδρος ήταν Τσολιάς. Δεν λέμε ονόματα. Δεν λέμε ονόματα. Δεν λέμε τις πηγές μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πάντως θα μας δείξετε τις φωτογραφίες τώρα, γιατί εγώ τις είδα. Και αξίζει να τις δουν και οι καλύμοι. Εκπληκτικές φωτογραφίες. Εντάξει, ήταν τιμητικό για μένα, ένας νησιώτης, να είναι αντιπρόσωπος του ελληνικού κράτους, σημειοφόρος. Κύριε Πρόεδρε, για να πάει κανείς σε αυτό το σώμα, πρέπει να είναι ευθυτενής, ψηλός, όμορφος. Και όπως σας βλέπω τώρα και θα το δούμε στις φωτογραφίες, φτιστός ο γιος ο Μιχάλησης. Φτιστός. Φτιστός. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Για να μας δείξετε τις φωτογραφίες. Τι κρατάμε τώρα, κύριε Πρόεδρε? Όπως βλέπετε... Le Soir. Είναι βελγική εφημερίδα. Είναι βελγική εφημερίδα που κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου του 1969 με το άγημά μας στην παρέλαση του ΝΑΤΟ. Να φανταστείτε, από όλα τα κράτη είμαστε εμείς πρώτοι. Και είσαι εδώ σημειοφόρος, Όπως βλέπετε, σημειοφόρος είμαι εγώ με 4 συναδέλφους από πίσω, ο οποίος ήταν το άγεμά μας στην παρέλαση της Βρυξελών. Και πίσω μας είναι οι Αμερικάνοι και μπροστά μας είναι οι Ιταλοί. Και όπως θα δείτε στην επόμενη φωτογραφία, είναι όλα τα κράτη σημειοφόροι. Όπως βλέπετε τώρα, είμαστε σε παράταξη προτού να ξεκινήσουν τα γήματα των κρατών του ΝΑΤΟ να παρελάβουμε στην μεγαλύτερη οδό των Βρυξελών για την 20ετία του ΝΑΤΟ. Όπως βλέπετε, είμαστε στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά ξεκινάμε από την Ηρώδου Αττικού, που είναι η φρουρά μας, κατεβαίνουμε τη Βασιλή Σοφίας, μετά στρίβουμε αριστερά, πάμε Μεγάλη Βρετανία, πλατεία Συντάγματος
και πάω στο κέντρο του Συντάγματος και γίνεται η αλλαγή της φρουράς. Και είσαι ο πρώτος, πρόεδρε. Πάντοτε. Σαν οχίας ήμουν ο πρώτος. Όπως βλέπετε, αυτή η φωτογραφία είναι στην Ακρόπολη, στην είσοδο του Παρθενώνα. Αλλά την εποχή εκείνη, 67-70 που υπηρέτησα, η εποχή, οι κυβερνώντες στην εποχή εκείνη μας στέλνανε για θέμα τουρισμού κάθε Σαββατοκύριακο για τουρισμού, να βγάζουν οι τουρίστες φωτογραφίες με εμάς. Είμαστε ζευγάρια, προπατούσαμε και ερχόντουσαν οι τουρίστες και βγάζανε φωτογραφίες σαν ευζώνη. Όπως βλέπετε, είναι μια από τις στολές που διαθέτει η φρουρά, είναι η στολή των κριτικών. Το οποίο σε διάφορες δεξιώσεις χορεύαμε τότε με τα Λύκειο Ελληνίδων ως συνήθως των Αθηνών. Μια από τις στολές. Όπως βλέπετε, αυτή η στολή τώρα δεν υπάρχει. Ήταν την εποχή που υπήρχε η Βασιλεία. Είναι η στολή λεγόμενη Λακάση. Δηλαδή, καθόμαστε στους διάφορους βασιλείς που προχώρησαν για διάφορα διαπιστήρια των βασιλέων των δικών μας. Είμαστε στο θρόνο ή όπως βλέπετε τώρα τους σολιάδες στα νάκτορα μέσα, δηλαδή στη προεδρική φρουρά, έτσι και εμείς καθόμαστε μέσα στο προεδρικό μέρος, στο ανακτορικό μέγαρο τότε, με τη στολή αυτή. Ποιος θα το φανταζόταν, 50 χρόνια ιστορίας από τον κύριο Φίλιππο Αλυμπίδη, πρόεδρο του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης, ο άνθρωπος έχει κάνει και είναι και πολύ συγκινημένος, γιατί τον πιάσαμε ξαπίνης και λέει τώρα τι να σας πω εγώ. Κι όμως, είναι μια πολύ όμορφη ιστορία και ευχαριστούμε πολύ και τον συμπατριώτη μας που μας ενημέρωσε γι' αυτό. Αναμνήσεις ενός καλύμνιου τσολιά πριν από 50 χρόνια. Πριν από 50 χρόνια. Πρόεδρε μου, καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ που δείτε, αλλά... Καλά στέκεσαι, πρόεδρε. Καλά στέκεσαι. Και κάνετε και σημαντική δουλειά εδώ. Αυτό είναι εξαιρετικό. Αυτό μας κρατάει. Ακριβώς. Και το παρελθόν. Τώρα δεν μου λες, πρόεδρε. Δεν το κάνουμε. Άμα σου πούμε τώρα, δεν το κάνουμε τώρα, βέβαια. Λέμε. Σου πει κάποιος. Κάνε μου το περπάτημα του τσολιά που σηκώνει το πόδι ψηλά. Το θυμάσαι? Όχι, το θυμάμαι και είμαι έτοιμος όταν πάω στην Αθήνα. Ναι. Να πάω στη φρουρά μέσα, γιατί μπαίνω μέσα στη φρουρά μέσα ανά πάσα στιγμή. Εάν μου διαθέτουν στολές, να κάνω παρέλαση στην κάρτα. Αμα, τέλειος είναι ο πρόεδρος μας. Τέτοια είμαστε, τι να κάνουμε, το έχουμε μέσα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Λίμπη, να είστε καλά.